Το φως. Γεια σας και πάλι από το Web TV της Αυγής. Εδώ από το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτη μέρα σήμερα στο Taekwondo. Μαζί μας η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου. Έχει ιδιαίτερο χρώμα το πάνελ αυτή τη φορά. Είμαστε τρεις γυναίκες. Σπάνιο. Σπάνιο, πραγματικά. Να ξεκινήσουμε, κυρία Φωτίου, από το τι κόμμα θέλουμε. Πώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ την επομένη του συνεδρίου, ως προς τα πολιτικά επίδικα που θα θέσει, αλλά και κάτι ακόμη. Επειδή μιλήσατε στην τοποθέτησή σας για το έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να είναι και η διάρθρωση του κόμματος? Οπότε σε δύο επίπεδα να τοποθετηθείτε. Τι κόμμα θέλουμε? Είμαστε ανοιχτοί. Ωραία. Το πρώτο θέμα που βάλατε. Θέλουμε ένα κόμμα δημοκρατικό, πλουραλιστικό, μαζικό. Κόσμο που έχει σχέση με την κοινωνία. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Χωρίς τέτοιο κόμμα δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε. Το κόμμα είναι το αποτύπωμα, το ιστορικό αποτύπωμα, όπως είπα πριν λίγο στο συνέδριο, όλων αυτών των εξεγερμένων μαζών, οι οποίες είχαν χτυπηθεί ανηλαίητα από τις πολιτικές λιτότητες και των μνημονίων και μας έφεραν στην εξουσία. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε στη στιγμή, όπως δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ότι χωρίς κοινωνία σε κίνηση και με τα κομματικά μας μέλη μέσα σε αυτή την κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα φθήνει, δεν θα μεγαλώνει. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί πολλές φορές με ρωτάτε, μήπως είστε υποκριτικοί? Θέλετε δηλαδή τον κόσμο εξεγερμένο εναντίον σας? Θέλουμε τον κόσμο σε κίνηση και πληροφορημένο. Γιατί? Αν δεν είναι σε κίνηση, διαμεσολαβείτε από τις γνωστές, συνήθεις όπως λέω εγώ, διαδηλώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν μαζική ανταπόκριση. Και αυτό, αν θέλετε, το ξέρει και ο εγχώριος νεοφιλελευθερισμός και ο εξωχώριος νεοφιλελευθερισμός. Άρα αυτό δεν συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος να είναι πληροφορημένος, να θέτει τα δικά του αιτήματα, τα αιτήματα του που δεν θα κανοναρχούνται ούτε από τον εργατισμό του ΚΚΕ, ούτε από το συντεχνιασμό του ΠΑΣΟΚ, αλλά από τη δική μας αντίληψη, η οποία μιλάει για τον κοινωνικό ρόλο και τη λειτουργία και το λειτουργήμα κάθε εργαζόμενου. Αυτό είναι άλλη άποψη, αυτό με αυτό πρέπει να τον μπολιάσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του κόμματος που θέλουμε. Το δεύτερο, άρα κομματικά μέλη σε κίνηση. Το δεύτερο είναι δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Τι σημαίνει δημοκρατία? Μήπως σημαίνει να καταργήσουμε τις τάσεις? Αυτό και όταν το καταργούσαμε, θα ήμασταν πολύ υποκριτές, πιστεύω, διότι στην πραγματικότητα ξαναλειτουργούσε υπό άλλη μορφή και είμαστε και παλιοί μερικοί εδώ, και εσείς που είσαστε νέες και ωραίες κοπέλες, αλλά εμείς οι παλιοί ξέρουμε ότι αυτό λειτουργεί πάντα με φράξεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς οι τάσεις θα αποκτήσουν άλλη αντίληψη, άλλη κουλτούρα, κουλτούρα σύνθεσης. Δεν πάω εκεί για να περάσω την άποψή μου και αυτούς που στοιχίζονται πίσω από την τάση μου, αλλά για να κάνω σύνθεση. Δηλαδή κάθε φορά βγαίνει μια άλλη πρόταση μετά από τη συζήτηση τριών, τεσσάρων προτάσεων. Αυτό σημαίνει λειτουργία δημοκρατίας. Δημοκρατία σημαίνει επίσης όταν παίρνονται αποφάσεις να υλοποιούνται. Τι κόμμα είναι αυτό που παίρνει αποφάσεις άριστες? Δεν τις μαθαίνει ούτε η κοινωνία ούτε η κυβέρνηση, τις υλοποιεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα υλοποίηση. Και τρίτον, επιτέλους να κάνουμε μία τριμερή σχέση, να αποκαταστήσουμε κυβέρνηση. Κόμμα. Και όταν λέω κόμμα εννοώ πολιτική γραμματεία και τμήματα, διότι αυτά ξέρουν, έχουν και τη γνώση επί του επίδικου κάθε φορά. Και κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι με τις ομάδες της επί των θεμάτων, σε όλα τα θέματα αυτή η τριμερής θα είναι η ασπίδα μας για να μην κάνουμε λάθη. Πριν πάμε στο πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιό σας, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ακόμη και τον Ιανουάριο του 2015 το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή ήταν αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης. Αλλά πριν πάω εκεί,
έχετε υπάρξει χρόνια στο κόμμα και στην καθημερινότητά του. Πόσο εύκολο είναι τελικά ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να κρατήσει την σύνδεσή του με την κοινωνία από τη μία και να κυβερνήσει από την άλλη? Δεν είναι λίγο διχαστικό, διλημματικό? Διλημματικό και διχαστικό είναι αν μείνουμε στην παλιά αντίληψη που έλεγε η αριστερά έξω από την εξουσία. Εμείς την υπέρβαση την κάναμε το χειμώνα του 12, αν θυμάστε καλά. Όταν σηκωθήκαμε και είπαμε για πρώτη φορά ότι εδώ είμαστε η αριστερά, έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αλλάξαμε το τοπίο, το πολιτικό της χώρας, γιατί δώσαμε στους ανθρώπους αυτής της χώρας, στους πολίτες της, μία διέξοδο από εκεί που είχαν φτάσει. Επομένως, δεν μπορεί εμείς τώρα να ξαναγυρίσουμε στην παλιά μας κατάσταση που ήταν μονίμως η αριστερά στην γωνία, η οποία κρατούσε εντός ή εκτός εισαγωγικών την τιμή της. Διότι εγώ θυμίζω σε όλους ότι η τιμή της αριστεράς δεν είναι απλά να υλοποιεί τις επεξεργασίες των θεωρητικών. Τιμή της αριστεράς, όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, είναι πάντα να κοιτάζει την πραγματικότητα και να παρεμβαίνει σε αυτή. Και στο τέλος της γραφής, τιμή της αριστεράς σημαίνει και ηθική της αριστεράς. Και ηθική της αριστεράς σημαίνει ότι δεν θα αφήσουμε ξανά αυτές τις μάδες που βάλανε για πρώτη φορά το ιστορικό τους αποτύπωμα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπέσουν στην ψήφο διαχείρισης που μια ζωή δίνανε στα κόμματα τα αναφιλελεύθερα που κυβέρνησαν τη χώρα μας. Αυτή είναι και η ηθική της αριστεράς. Το χαρτοφυλάκιό σας είναι ένα από τα βασικά στο πρόγραμμα, στους πυλώνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς να μην είναι μετά από 5-6 χρόνια μνημονίων που κατάλυσαν και καταβαράθρωσαν όποιο κοινωνικό ιστό. Ο πολλής κόσμος όμως έχει μείνει σε αυτό που έχουν επιχειρήσει να παρουσιάσουν τα κανάλια για εσάς. Στα γεμιστά, σε κάποια επιδόματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Τι μελιγενέστε επιδοματικά, πώς εσείς προσπαθείτε και με ποιους πόρους, γιατί έχει και μία σημασία, να ελαφρύνετε τέλος πάντων τον πολίτη από τα καθημερινά του βάρη και κυρίως τον πολίτη που έχει την περισσότερη ανάγκη αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, οι μηδιάρχες και τα social media τα δικά τους είχαν ανάγκη να λιδωρήσουν ένα πρόσωπο που εξέφραζε μία πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εντελώς καινούρια, αφού ποτέ κανείς δεν νοιάστηκε για τους χωρίς φωνή. Δεν νοιάστηκε ποτέ για τους 700.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Ποιος νοιάστηκε? Ακόμη και σήμερα ο Μητσοτάκης, αν προσέξατε, είπε ότι το ΚΕΑ, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή ελάχιστο εγγυημένο, όπως λένε αυτοί, θα το κάνει μετά από 2 χρόνια. Διότι εκείνα τα 3 δις που εξασφάλισε στη Θεσσαλονίκη για να δώσει στους επιχειρηματίες και τα λοιπά, το ένα από τα 3 είναι το ΚΕΑ. Α, ωραία. Το ένα από τα 3 είναι το ΚΕΑ, για να καταλάβετε. Πίσω λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, πιο χτυπημένοι ακραία, στη δυστυχία τους. Αυτό καταλαβαίνει η δεξιά. Και αυτό δεν μπορούμε εμείς να τις επιτρέψουμε, δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Μάλιστα. Έχετε κάνει διάφορα προγράμματα. Τα σχολικά γεύματα, το πούλμαν για τους αστέγους. Στοιχειοθετώ μόνο μερικά από αυτά που είναι πιο προωθητικά, πιο προοδευτικά και πιο ξένα για την συντηρητική κοινωνία που ήταν πολύ κλειστή σε αυτά τα θέματα. Τι άλλο σχεδιάζετε και πόσο δύσκολο είναι μέσα σε αυτό μέσα στην Επιτροπή των Μνημονίων να προωθηθούν τέτοια προγράμματα? Κοιτάξτε, αναμφίβολα η Επιτροπή μας βάζει συνεχώς εμπόδια στην γρήγορη υλοποίηση του προγράμματός μας. Αναμφίβολα. Όμως εμείς κάνουμε παραλλήλως και τα δύο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για το ΚΕΑ και την υλοποίησή του. Το τρέχουμε σε 30 δήμους και έχουμε αποδείξει ότι είμαστε καλοί μαθητές. Κάναμε πολύ καλά τα μαθήματά μας, από ό,τι λένε όλοι. Από εκεί και ύστερα όμως, ο κόσμος έχει μεγάλες ανάγκες, άρα προχωράμε σε άμεσα πυροσβαστικά μέτρα, αν θέλετε,
Και παράλληλα στο μεγάλο μας πρόγραμμα για το νέο κράτος κοινωνικής ανηλεγγύης που θα αντικαταστήσει το ιδρυματικό, επιδοματικό και πελατειακό κράτος που έστησαν από τον περασμένο αιώνα με κυρίαρχη αιχμή η Φρυδερίκη και εντεύθεν το Πασόκ σε εποχές ευημερίας με άλλους τρόπους. Θα το αντικαταστήσουμε λοιπόν με ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα αφήσω τα πυροσβαστικά που λίγο ως πολύ αναφερθήκατε, όμως τα οποία δείχνουν ακριβώς, εγγράφουν μεγάλες προοπτικές και θα πάω στο παράλληλο πρόγραμμα. Τι θεωρώ εγώ παράλληλο πρόγραμμα. Λοιπόν, παράλληλο πρόγραμμα είναι ο νέος νόμος πλαίσιο που θα φέρουμε και θα ψηφίσουμε το 17 και το οποίο θα ρυθμίζει 7 κατηγορίες ευάλωτων, γιατί μπορεί να είναι γνωστό το Υπουργείο μας για τους απόρους, αλλά δεν έχουμε μόνο τους απόρους. Έχουμε επίσης τους άστεγους, όπως είπατε, έχουμε τα παιδιά, τα ορφανά, τα προσφυγόπουλα, έχουμε τα παιδιά τα κακοποιημένα, τα παιδιά με Down, έχουμε τα άτομα με αναπηρίες, έχουμε τους ηλικιωμένους, με Αλσχάιμερ, τους μόνους, τους έρημους κτλ. Και βεβαίως έχουμε και τους Ρωμά. Μια μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πληθυσμού, Έλληνες πολίτες που ζουν σε συνθήκες μεγάλης, αν θέλετε, ανέχειας, υποβάθμισης κτλ. Που δεν τους όφιλε. Όταν έχουν δοθεί πολλά λεφτά για τους Ρωμά. Και αναρωτιέμαι κι εγώ τώρα πού πήγανε και πού πήγανε τα λεφτά. Ωραία. Αυτοί λοιπόν οι 6 κατηγορίες φανταστείτε σαν ένα σταυρόλεξο 6 στήλες. Και φανταστείτε οριζόντια 3 στήλες. Η πρώτη στήλη είναι το πρωτοβάθμιο σύστημα προστασίας. Δηλαδή επιδόματα και ανοιχτές δομές, αυτές που σχεδιάσαμε για το ΕΣΠΑ όλης της χώρας και αυτές που κάνουμε με ισοκατανομή. Και όχι όποιος δήμος πρόλαβε αυτός τον κύριο είδε, επειδή είχε μπάρμπα στην κορώνη ή κολλητό, κολλητό στα ΕΣΠΑ. Αυτό είναι λοιπόν το σχεδιάσαμε με το Χαρίτσι μαζί, γιατί όλα που κάνουμε εμείς τα κάνουμε με την κυβέρνηση με πολλές συνέργειες. Σε συνεργασία. Η δεύτερη, τα επιδόματα θα δίδονται από ενιαίο φορέα. Θα γίνει δηλαδή... Άρα πάμε σε έναν φορέα, ένα ταμείο, ένα φορέα, που θα γίνει δηλαδή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ότι θα μπορούν όλοι οι ευάλωτοι να ξέρουν ότι τάδε του μηνός παίρνουν το επίδομά τους και όχι ο ένας δήμος το δίνει τη μία μέρα, ο άλλος την άλλη. Η κυβέρνηση τη δίνει τα... Νομίζω ναι, γιατί δεν μπορούν οι ευάλωτοι άνθρωποι να ζουν κάτω από αγωνίες για την καθημερινότητά τους. Ο δεύτερος λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος τομέας που σας εξήγησα, το πρωτοβάθμιο σύστημα. Η δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ιδρύματα. Τα ιδρύματα είναι το σκοτεινό κομμάτι. Είναι πάνω από 1.200 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με τεράστιες πληροφορίες. Ορφανοτροφία κτλ. Το γυροκομείο Αθηνών, το άσυλο ανιάτων κτλ. Με τεράστιες περιουσίες. Τρίτα μετά την εκκλησία πολλά από αυτά. Λοιπόν, όπου έχουν καταλάβει ότι οι περιουσίες αυτές τους ανήκουν. Λες και ο κληροδότης δεν το έδωσε για το δημόσιο καλό. Σωστά. Και με αυτή την έννοια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ. Άρα αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους 30 μήνες. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Άρα τι θα κάνετε ακριβώς για τα ιδρύματα. Θα κάνουμε λοιπόν στο νόμο πλαίσιο ενιαίους κανόνες. Είτε είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είτε δημόσια δικαίου. Δημοσίου δικαίου. Διαφάνεια. Δηλαδή θα τα αναρτούν όλα. Θα ξέρουμε αμέσως πόσα ανθρώπους προσωπικό έχουν, πόσους πληρώνουν και δεν τους πληρώνουν, πόσες κλίνες έχουν. Και θα έχουμε και ένα σύστημα που θα μπορεί ένας ευάλωτος που πάει στα κέντρα κοινότητας, δηλαδή αυτό που κάναμε 254 σε όλους τους δήμους, που είναι τα κέντρα πληροφόρησης για τους ευάλωτους. Πάει εκεί λοιπόν με αξιοπρέπεια ο ευάλωτος άνθρωπος και ρωτάει. Ποια είναι τα δικαιώματά μου, εγώ είμαι αυτός και αυτός, έχω δύο παιδιά, είμαι έτσι κι αλλιώς. Και του λένε, πήρες το ΚΕΑ, μπορείς να μπεις στο ΚΕΑ τώρα, γιατί το ΚΕΑ δεν κλείνει, ποτέ. Είναι συνεχώς ανοιχτή η πλατφόρμα του. Του λένε, πήγες στο ΤΕΒΑ, μπήκες στο ΤΕΒΑ,
πήγες στο νοσοκομείο, έχεις δωρεάν φάρμακα, έχεις, μπορείς να πας στο παιδί σου δωρεάν στα τάδε σημεία, έβαλες για τους παιδικούς σταθμούς να πάρεις βάουτσερ δωρεάν ώστε να τον βάλεις στο παιδικό σταθμό το παιδί σου. Πρώτη φορά εμείς, 47.000 παιδιά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Έχουν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς. Έχουν πρόσβαση δωρεάν με βάουτσερ στους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Φέτος το κάναμε αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ναι. Τώρα μη με... Μην ταράζεις. Μη με κουρδίσετε για την πληροφόρηση. Τα είπα και μέσα. Εδώ δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει πληροφόρηση κοινωνία για το έργο της. Εδώ εμείς πρέπει να φτιάξουμε την αντιπληροφόρηση. Το έχετε ξαναδεί αυτό. Γιατί η πληροφόρηση επίσημη είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των καναλαρχών και των συμφερόντων τους. Λοιπόν, ο τρίτος όμως τομέας. Το τριτοβάθμιο σύστημα είναι η αποϊδρυματοποίηση. Τώρα εσείς φαντάζεστε παιδιά που βγαίνουν από τα ιδρύματα, αλλά εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Παιδιά που πάνε για αναδοχή ή για υιοθεσία. Αυτό είναι αποϊδρυματοποίηση. Δεν μπορεί ο άλλος να περιμένει 4 χρόνια για να υιοθετήσει ένα παιδί. Άρα αυτός ο νόμος πλαίσιο έχει τεράστια λίγο σημασία. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας για να ακούγεται. Και εκτός από αυτό που έχει τεράστια σημασία, φτιάνουμε ένα μηχανισμό. Ένα μηχανισμό που θα παρακολουθεί όλες τις πολιτικές μας, που θα έχει ενιαία πλατφόρμα μέσα στο Υπουργείο, με δική διεύθυνση που θα παρακολουθεί, online, την ίδια πλατφόρμα σε 13 περιφερειακά παρατηρητήρια, την ίδια πλατφόρμα σε 254 κέντρα κοινότητας στους Δήμους όλη τη χώρα, online. Ξέρουμε δηλαδή στο Υπουργείο εμείς, κάθε ώρα και στιγμή, ποιος πήγε. Πού πήγε, σε ποιο δήμο, τι ζήτησε, τι του δώσανε. Και εκεί μέσα, σε αυτή την πλατφόρμα, είναι όλα τα προγράμματα που τρέχουν στη χώρα. Ό,τι οι πολιτικοί κάνουν, όλα στο φως. Δεν έχουμε δική μας πελατεία. Δεν έχουμε Σιριζέους ευάλωτους να τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε σε όλη την κοινωνία. Αυτή που μας ψήφισε, αυτή που μας στηρίζει. Τέλεια. Νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο έργο σας. Μακάρι να πάνε όλα καλά.